Και πάλι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες, κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική σας πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας κάποια βιώματα προσωπικά, αλλά και σκέψεις και προβληματισμούς για το σήμερα και το αύριο της Ομογένειας στην πόλη των πόλεων. Και είμαι αθρέμα πολίτης, είχα την τύχη να γεννηθώ σε ένα μικρό γραφικό και πολύ πολιτισμικό χωριό του Βοσπόρου, στο Κουσκουντζούκι. Σε μια γειτονιά όπου συναντιούνται τέσσερις διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Η Ορθόδοξη Χριστιανική, η Αρμένικη Γρηγοριανή, η Εβραϊκή και η Ισλαμική. Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο του Τζενγκέλκιου. Στη συνέχεια με εισαγωγικές εξετάσεις έγινα μαθητής του ζωγραφείου. Και τέλος αποφύτησα από το Τμήμα Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της πόλης. Ζω στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι στην Ευρωπαϊκή. Το ζωγράφι μου στην Ευρωπαϊκή. Από 12 ετών κάνω καθημερινά αυτή τη διαδρομή. Είδα το χρόνο να αλλάζει τον τόπο, την πόλη να μεγαλώνει όμορφα, να αναπτύσσεται, να γίνεται αντάξια της μακραίωνης αυτοκρατορικής παράδοσής της. Το αδιάκοπο πηγαινέλα συνεχίζεται όχι μόνο το δικό μου, αλλά όλης της ομογένειας. Μπορεί να είμαστε λιγότεροι, αλλά οι ευθύνες αυξάνονται και ο χρόνος πιέζει. Εμείς, σε πείσμα των καιρών, συνεχίζουμε. Οι τελευταίες ειδήσεις δείχνουν ότι η Ρωμαϊκή κοινότητα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Βέβαια, είμαστε γύρω στους 2.500-3.000, έτσι. Διεκδικείς ετών ικανοποιήθηκαν. Σχολεία ελληνικά επιστρέφουν στις κοινότητες και σχολείο ιδρύεται στην Ήμβρο. Αναγνωρίζονται οι ιδιοκτησίες της Ρωμαϊκής κοινότητας, επαναπατρίζονται κάποιοι πρώην συμπολίτες μας, όλο και περισσότεροι νέοι μένουν για σπουδές και εργασία στην πόλη, αναλαμβάνουν κοινοτικές ευθύνες, ελαθίτες έρχονται για σπουδές και εργασία στην Κωνσταντινούπολη και η ελληνική γλώσσα αποκτά περισσότερους μαθητές. Όσο ποτέ η ελληνική γλώσσα έχει πέρασει. Πολλοί ελαθίτες έρχονται να μάθουν τουρκικά και οι Τούρκοι θέλουν να μάθουν ελληνικά. Όλα δείχνουν πως κάτι αλλάζει. Πως πνέει ένας άνεμος ανανέωσης και αισιοδοξίας. Ένα τέτοιο αεράκι φύσηξε τελευταία και για τα ομογενειακά σχολεία. Ένα αίτημα καιρών φαίνεται πως πάει να ικανοποιηθεί. Γίνονται προσπάθειες για να μπορούν να φοιτήσουν στα σχολεία μας και άλλοι ξένοι υπήκοοι, όπως συνέβαινε και στο μακρινό παρελθόν. Με ξένους υπηκόους εννοούμε τους φίλους τα αδέλφια από την Ελλάδα. Ελλαδίτες δεν μπορούν να φοιτούν στα σχολιά μας. Μόνο παιδιά αξιωματικών που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ, προξενικών παιδιά και μεταπληκτών συναδέλφων που έρχονται να υπηρετήσουν τα σχολεία της πόλης. Των μεταπληκτών συναδέλφων τα παιδιά μπορούν. Η Νατάσα Κόκορη ήταν η μαθήτριά μας, της οποίας η μητέρα υπηρετούσε το Δημοτικό Σχολείο του Ζαπίου. Και πάει να το πάρω την αρχή. Ένα τέτοιο αεράκι φύσηξε τελευταία και για τα ομογενειακά σχολεία. Ένα αίτημα καιρών φαίνεται πως πάει να ικανοποιηθεί. Γίνονται προσπάθειες για να μπορούν να φοιτήσουν στα σχολιά μας και άλλοι ξένοι υπήκοοι, όπως συνέβαινε και στο μαθημά παρελθόν. Βέβαια, για να οριστικοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να αλλάξει η ισχύουσα νομοθεσία. Κάτι που δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, δεν είναι αδύνατο, αρκεί να έχουμε πίστη και αποφασιστικότητα. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Τις απόψεις μου αυτές συμμερίζονται Έλληνες και Τούρκοι πολίτες όταν επισκέπτονται το ζωγράφιο και γίνεται λόγος για την ομογενειακή παιδεία. Όλοι συμφωνούν ότι δεν πρέπει λόγω δημογραφικού προβλήματος να κλείσει ένα ιστορικό σχολείο με ιστορία 118 ετών, που ακόμη και σήμερα παράγει πολιτισμό. Δίνει καθημερινά το παρόν παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις σημαντικές επιτυχίες εξετάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της Τουρκίας, διακρίνεται σε διαγωνισμούς και συνέδρια, ξεχωρίζει ανάμεσα στα σχολεία του πέραν. Θα επιθυμούσα το ζωγράφιο να παραμείνει εκπαιδευτικό ίδρυμα, να συνεχίζουν οι παιδικές φωνές να ακούγονται στις αίθουσές του και το κουδούνι του να μην συγκλίσει ποτέ. Γι' αυτό και πραγματοποιούμε τόσες εκδηλώσεις. Είναι τρόπος ζωής οι εκδηλώσεις στο ζωγράφιο. Δεν θέλουμε να νιώσουν οι μαθητές μας ότι μειονεκτούν σε σχέση με άλλα σχολεία που έχουν περισσότερους μαθητές και περισσότερες δυνατότητες. Ένα σχολείο που σέβεται το όνομά του οφείλει να προσφέρει στους μαθητές του γνώσεις και καλλιέργεια. Να ανοιχνεύει τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους.
να διευρύνει τους οριζοντές τους, να προκαλεί τις ευαισθησίες τους, να τους προσφέρει το καλύτερο. Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στο να κάνουν το σχολείο μας γνωστό στον κόσμο, να κάνουν περήφανους τους απόφοιτους του που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και να κεντρήσουν το ενδιαφέρον και να προκαλέσουν τη συγκίνηση των φίλων του ζωγραφείου χάρη στη στήριξη των οποίων νιώθουμε δυνατοί και συνεχίζουμε.